αποδεσμεύσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Και να πούμε, Λεωνίδα μου, ότι με αυτά και με αυτά ερχόμαστε και επιβεβαιωνόμαστε άλλη μία φορά όλα αυτά τα χρόνια που λέμε ότι τελικά ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των δανειοληπτών της υπέρβασης. Ισχύει. Σας το λέμε πάρα πολλές φορές, σας το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Σκεφτείτε οι δανειολήπτες που ήρθατε στην υπέρβαση το 2014. Σήμερα έχουμε 18. Αν τότε δεν ερχόσασταν κοντά μας και είχατε ακούσει αυτά που σας λέγανε οι κυβερνήσεις, τα παπαγαλάκια από τα συστημικά κανάλια, αυτοί που κλαίνε με τα μαντήλια κάθε Σαββατοκύριακο στα πρωινάδικα, τι θα είχατε κάνει? Θα είχατε πάει, θα είχατε ρυθμίσει, θα είχε βγει το σπιτάκι σας στον πληστηριασμό, θα το είχατε χάσει, γιατί τότε η λέξη κούρεμα ήταν απαγορευμένη. Εμείς την κάναμε ατζέντα. Σήμερα οι ίδιες αυτές τράπεζες που τότε δεν δεχόταν να σας κουρέψουν ούτε 10%, με το χρόνο που πέρασε, επειδή αυτός ο χρόνος λειτουργήσε υπέρ σας, σας παρακαλάνε να πάτε και να ρυθμίσετε με 50% και με 60% και εσείς σήμερα έχετε την πολυτέλεια να τους λέτε όχι. Ναι, και όταν το ίδιο. Το 50-70% μας ίδιο, λέγανε στις τηλεοράσεις. Ναι, και τώρα παρακαλάνε για αυτά τα ποσοστά οι τράπεζες και δεν πάει κανένας. Ναι. Και ορθώς δεν πάει κανένας. Γιατί το 50, το 70 και το 90% ήταν ποσοστά κουρέματος που πουλάγανε το 14. Σήμερα που άλλος δεν έχει να φάει και που έχει απαξιωθεί όλο το τραπεζικό σύστημα οριζόντια και που ξεπουλιώνται τα δάνεια στα φάντια 2 και 3%, θα βρεθεί κανένα κορόιδο να πάει να πληρώσει το 30 και το 40 και το 20%. Κανένας δεν θα βρεθεί. Και η ίδια δικαίωση ως προς το χρόνο, αγαπητέ μου Λεωνίδα, ισχύει για τις Κυπριακές Τράπεζες. Ναι. Σκέψω λοιπόν κάποιον που ήρθε το 2014 κοντά μας με ένα δάνειο μίας από αυτών των Κυπριακών τραπεζών, αν δεν είχε έρθει κοντά μας θα είχε πάει και θα είχε πληρώσει, ενώ σήμερα μετά από 4 χρόνια κατόρθωσε να πετύχει μια δικαστική απόφαση με το πιο ακλόνητο στοιχείο δηλαδή που υπάρχει, ότι αυτά τα δάνεια κακώς διεκδικούνται, κακώς εκδίδονται διαταγές πληρωμής και κακώς υπάρχουν πληστηριασμοί. Ναι. Να μας βάλει